Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, 3η 10 Μαΐου, play-off ανόδους στην D2 κατηγορία. Και οι 99ηδες υποδέχονται τους Kasonic Beers, πρώτο μάτς της σειράς. Κριτήριο, υπενθυμίζουμε, είναι η διαφορά πόντων. Σχεδόν ολέτοιμα για το τζάμπολ της πιο σημαντικής αναμέτρησης μέχρι την επόμενη για τις δύο ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Πρώτη κατοχή λοιπόν για τους 99ηδες που στην πρώτη του συμμετοχή στην διοργάνωση εξασφάλισαν θέση στα play-off. Πιέζουν οι Kasonic, στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες για να δούμε τον Λουκαΐδη τώρα. Πασάρι για τον Δημάδη, υπάρχουν βήματα όμως. Λοιπόν, ο Δημάδης με το 77, ο Λουκαΐδης με το 25, ο Καζάκος με το 0, ο Κουρεμένος με το 11 και ο Καθάριος με το 13 για τους 99ers. Από την άλλη πλευρά με το νούμερο 6, ο Προσιλιακός με το 91 είναι ο Κόκαλης που επιτίθεται από το χαμηλό post, κλείνεται, βρίσκει τον τρόπο να εκτελέσει αλάστοχα. Με το νούμερο 4 ο Καρακοσταντής, με το 5 ο Ασημακόπουλος και με το νούμερο 13 ο ηγέτης της ομάδας, ο Γιώργος Ζιγούρης, πασάρι για τον Ασημακόπουλο και το πρώτο καλάθι στο μάτς από τον Παναγιώτη Ασημακόπουλο, 0-2. Ασημακόπουλος που είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στο φετινό ρόστερ της ομάδας με διψήφιο μέσο όρο πόντων ανά παιχνίδι. Σκόραρε 12 πόντους στο τελευταίο μάτς της ομάδας του. Κύλησε το πρώτο λεπτό στα Λιώσια. Καρακοσταντής, ρολοργανωτή, διπλό σκριν στην κορυφή. Βυθίζει το Κόκαλης, αλλά η μπάλα δεν θα φτάσει σε εκείνον. Η κατοχή παραμένει για τους Kasonic. Οι Kasonic που τερμάτισαν τρίτη στον τέταρτο όμιλο με απολογισμό 15 νίκες και 7 ήττες. Εν αντιθέσει με τους 99ers που τερμάτισαν τέταρτη στον πρώτο όμιλο με 16-6 ρεκόρ. Καρακοσταντής στα 7 δευτερόλεπτα θέλει να παίξει τα πόδια, τελειώνει με φλότερ. Ωραίο καλάθι από τον Γιώργο Καρακοσταντή. 0-4, καλό ξεκίνημα για τους Kasonic. Δημάδης, τα off-ball screen για να ξεμαργαριστεί ο Καθάριος χαμηλά. Πιάνει δουλειά στο low post. Εκεί κλείνει και δεύτερος παίκτης πάνω του, είναι ο Ζιγούρης. Υπάρχει τζάμπολ και η κατοχή για τους γκρι, για τους Kasonic. Σε 4 μέρες ο επαναληπτικός, 14-5. Το δεύτερο μάτς της σειράς. Ζιγούρης στον Ασημακόπουλο που πάτησε γερά από τον δεξιδιάδρομο και θα σκοράρει ξανά. Φτάνει τους 4 πόντους, 0-6. Ουδιασμένο το ξεκίνημα σε άμυνα και επίθεση για τους 99ηδες. Δημάδης πέρασε, μπαλά δεν του κάνει το χατήρι, rebound. Επιθετικό όμως από τον Καθάριο. Και δεύτερη ευκαιρία, Λουκαΐδης γύρισε με reverse. Κέρδισε φάουλ από τον Προσφυλιακό μάλλον. Όχι, από τον Καρακοσταντή. 14 επίθεση. Παραφορά από την baseline. Δημάδης βάζει έξω τα χέρια του. Ο Ασημακόπουλος. Λουκαΐδης. Δημάδης πήρε το screen, ωραία πήγε ενώρη συνεργασία. Λουκαΐδης απέναντι σε δύο παίκτες, δεν μπόρεσε να στοχίσει, rebound του Κόκαλη. Ο Κωνσταντής κατέβασε, απέναντι του Κουρεμένος τώρα που τον πιέζει. Σιγούρης στον Ασημακόπουλο. Σιγούρης για τρεις, είναι καλό το σούτ, αλλά δεν μπαίνει. Δημάδης πέταξε μπροστά. Μπόρεσε ο Καθάριος που ζητά φάουλ, δεν υπάρχει όμως κάποιο σφύριγμα. 0-6 έπειτα από 3 λεπτά στο κλείστο της ΑΕΚ. Να πούμε ότι οι Kasonic προέρχονται από νίκη ενώ οι 99ers από ήττα. Η ομάδα του Ζιγούρη επικράτησε τον Aces με 48-56 στο φινάλε της regular season ενώ οι 99ers γνώρισαν την ήττα από τον Κολοσσό με 46-56. Κόκαλη στο χαμηλό post, φάουλ του Λουκαΐδη.
πρώτο για τους 99ers, ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Κατά τη γνώμη μου αρκετά μοιρασμένο το ζευγάρι. Καλή άμυνα του Καθάριου που ολοκληρώνει το κλέψιμο, αλλά δεν σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας στο ανοιχτό γήπεδο. Κακό τελείωμα. Ζιγούρης για δύο στον εφημεριασμό. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη επιλογή. Πήρε ο Λουκαΐδης. Καζάκος. Ετοιμο καλάθι για τον Δημάδη. Αυτή τη φορά δεν θα λαθέψουν οι τυπικά γηπεδούχοι. 99ers πετυχαίνουν το πρώτο τους καλάθι. 2-6. Δημάδης και Καζάκος είναι οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν στην φετινή χρονιά των 99ers. Προσιλιακός, εκτελεί από μακριά και ευστοχή. 2-9. Κασόνικ έχουν μπει εξαιρετικά στο μάτς. Αρκετά υψηλά ποσοστά ευστοχίας και προσήλωση στα μετόπιστεν. Λουκαΐδης του δίνει το σουτ, το παίρνει, αλλά δεν τους τιμωρεί. Rebound εύκολα για τον Γιώργο Τζιγκούρη. Καρακοσταντής. Ασημακόπουλος ένας μέναν, δεν νικά τον Λουκαΐδη που μαζεύει το αμυντικό. Ο Καζάκος πέρασε ωραία, μπάλα όμως δεν του κάνει το χατήρι. Νέο χαμένο lay-up στο ανοιχτό γήπεδο για τους 99ers. Θα μπορούσαν να έχουν ήδη 6 πόντους στο ενεργητικό τους, έχουν μόλις 2 στο πρώτο σχεδόν πεντάλεπτο. Προσιλιακός νιώθει καλά, αλλά στο χέρι μακριά. Rebound Λουκαΐδη, χειροκροτήματα στον πάγκο τον Κασόνικ. Αν έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη θα έλεγα ότι η σειρά δεν θα κρυφθεί σήμερα, θα κρυφθεί στο δεύτερο μάτς. Πιστεύω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θα πάρει σημαντικό προβάδισμα. Ωραία φάση εδώ με τον Καθάριο να σκοράρει με το αριστερό. 4-9. Καρακοσταντής. Το σύστημα ο Ζιγούρης από τον Παγκό. Μπάλα χαμηλά στον Ασημακόπουλο που έχει μισμάτς. Προσιλιακός από τη γωνία. Μπάλα στη συμβολή των δοκών. Αν παίζαμε ποδόσφαιρο. Καθάριος. Καλάθι και φάουλ. Ο Καλής προσπάθησε να στηθεί για να εκμεύσει το επιθετικό, δεν τα κατάφερε. Μια συμπληρωματική βολή για τον Καθάριο που έχει φτάσει ήδη τους 4 πόντους. Πρώτη αλλαγή στο μάτς, είναι η ώρα του Γκόνη να περάσει το παρκέ, αντικαταστώντας τον Προσιλιακό. Ο Προσιλιακός που είναι ένας από τους 3 παίκτες των Κασόνικ με διψήφιο μέσο όρο πόντων. 10,7 έχει φέτος. 16 έχει ο Γιώργος Ζιγούρης και 10,2 ο Ασημακόπουλος. Επιστρέφουμε στο μάτς εκεί που ο Ασημακόπουλος πιέζεται από τον Καθάριο. Γκόνης. Ωραία πάσα. Ασημακόπουλος το χάσε. Ο Λουκαΐδης μάζεψε. Ο Λουκαΐδης που δίνει πολύ ενέργεια στην ομάδα του στην άμυνα. Δημάδης. Πίστος να εκτελέσει για 3. Λουκαΐδης. Προσπάθεια για Eurostep. Καλή άμυνα του Κόκαλ. Καλύτερη επίθεση εν τέλει από τον Κώστα Λουκαΐδη. 8-9 και ένα 6-0 σερί τώρα που τρέχουν οι 99ers. Καρακοσταντής πέρα την μπάλα χαμηλά στον Κόκαλη. 14 ακόμα, οι δυο τους θα συνεργαστούν ωραία σε ένα side pick and roll. Γκόνης, εξτραπάσα. Ζιγούρης θα εκτελέσει στη λήξη του χρόνου επίθεση, μια υπέροχη επίθεση από τους Κασόνικ με υπομονή και αποτελεσματικότητα. Πρώτο καλάθι στο μάτς για τον ηγέτη Γιώργο Ζιγούρη. 8-12. Λουκαΐδης. Ο Καλής του άφησε ξανά την επιλογή του σούτ. Εδώ δικαιώθηκε. Αντιαθλητικό φάουλ στη συνέχεια. Θα χρεωθεί ο Δημάδης που προσπάθησε να σταματήσει αντικανονικά τον αντίπαλο εφημεριασμό. Περνά στο μάτς. Πρέπει να είναι ο Γεωργακλής που δεν φοράει εμφάνιση από τους Κασόνικ και από την άλλη πλευρά
έχουμε και άλλο παίκτη χωρίς εμφάνιση. Δεν γνωρίζω ποιος είναι. Θα μάθουμε σε λίγο. Κωνσταντής. Τσιγούρης. Σε μαργαρίστηκε προσωρινά, γύρισε με reverse, έμεινε στον αέρα, αλλά αστόχησε. Rebound του Αργυρίου λογικά. Αναμένω να το επιβεβαιώσει και η γραμματεία. Ναι, ο Αργυρίου είναι. Το 14 το σκορ. Ένα τρίλεπτο ακόμα στην πρώτη περίοδο. Δημάτης για τον Καζάκο. Αλλά χαμηλά στον Αργυρίου. Κόβει ο Καζάκος και τελειώνει υποδειγματικά τη φάση. Ωραία συνεργασία. 10-14. Η ομάδα που θα προκριθεί από την σειρά αυτή θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Bulldogs Lason. Οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν μέχρι το τέλος των play-off ανόδου θα πάρουν το εισιτήριο για την Development League της νέας χρονιάς. Φαουλ του Γκόνη. Ενώ είναι η ώρα του Μιχάλη Ζιγούρη να περάσει το μάτς, καθιστώντας τον Καρακοσταντή. 4 πλέον τα φάουλ των Κασόνικ που πρέπει να προσέξουν τώρα. Καζάκος καθάριος για 3 από τις 45. 13-14, μεγάλο καλάθι από τον Γιάννη Καθάριο που είναι εξαιρετικός στο πρώτο 8 λεπτό. Διαφορά στον πόντο. Γρήγορα εξανεμίστηκε το συν 7 που είχαν χτίσει οι Κασόνικ στο ξεκίνημα. Ασημακόπουλος έχει διαβάσει το mismatch και κερδίζει φάουλ. Ζευγάρι βολών για τον Παναγιώτη Ασημακόπουλο. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη, το rebound αμυντικό από τον Καζάκο, θα κατεβάσει και την μπάλα. Γρήγορα γύρισαν οι Κασόνικ. Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν αντιμετωπίσει τα καλύτερα τρεξίματα που έχουν στο ρεπερτόριό τους οι 99ρηδες. Ας το έχεις ο Δημάδης, rebound του Γιωργακλή. Το Ραγκόνης. Ζιγούρης. Καλωσορίσατε του Γιώργου Ζιγούρη, ωραία πάσα στη Βουτσάιτ. Μιχάλης Ζιγούρης από μακριά αστοχή. Ο Γιωργακλής στο κατάλληλο σημείο. Το χρονόμετρο δεν έχει ανανεωθεί αφού η μπάλα δεν βρήκε στη Στεφάνη. Ζιγούρης για δύο το χάσε. Δημάδης ψηλά κατεβάζει το αμυντικό. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Ικανοποιητική παραγωγικότητα εκατέρωθεν. Καζάκος πάτησε γερά, σηκώθηκε ψηλά, αλλά δεν μπόρεσε να στοχίσει κι άλλο χαμένο lay-up. Τρίτο. Για τους 99ρηδες. Μακόπουλος. Baseline drive, γυρνά ωραία και ευστοχή. 13-17. Ο Αγγέλης Ζιγούρης υπενθυμίζει από τον πάγκο στην ομάδα του ότι δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ. Για να δούμε αν οι 99ρηδες θα επιτεθούν κοντά στο καλάθι για να κερδίσουν ενδεχομένως κάποιο ζευγάρι βολών. Δημάδης φιλοσκρίνει στην κορυφή. Δημάδης για 3, δεν ήταν καλή επιλογή αυτό. 8-4 ακόμα, Ζιγούρης
Μετά την μπάλα, το χάσε, προσπάθησε ο Γιωργακλής, υπάρχει χρόνος ακόμη, 2 δεύτερα. Τέλος στην πρώτη περίοδο, 13-17 συν 4 για την παρέα των Ζιγούριδων. Εδώ είμαστε, λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στα Λιώσια. 13-17, γράφει ο Φωτεινός Πίνακας. 9 πόντους μέτρησε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος για τους Κασόνικ. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Γιάννης ο Καθάριος με 7. Καθάριος, Δημάδης με τον Καζάκο, σκρίνει τον Λουκαΐδη. Ο Καζάκος έμεινε μόνος του. Κακή αντιμετώπιση στο σκριν εδώ από τους Κασόνικ που δεν συνεννοήθηκαν όπως τα έπρεπε. 15-17. Πάμε. Ένα με Παναγιώτη. Με Μιχάλη, Βαγγέλη, Γιώργο Ζιγούρη, Προσιλιακό και Κόκαλη στο παρκέ οι Κασόνικ. Κόκαλης ανεβαίνει για το σκριν. Προσιλιακός, Γιώργο Ζιγούρης αμέσως για τρεις. Κι άλλο δεύτερο για τον Γιώργο που έχει ξεκινήσει πολύ καλά. 15-20. Καθάριος ο Λουκαΐδης, ο Καζάκος ο Δημάδης και ο Γιαννόπουλος για τους 99ρδες. Γιαννόπουλος, καλή άμυνα, καλύτερη επίθεση, τρομερά δύσκολο καλάθι από τον Δημοσθένη Γιαννόπουλο. 17-20, πάσα σχεδόν ολόκληρο γηπέδου χωρίς τύχη, δεν μπόρεσε ο Προσιλιακός. Μένει όμως το συν 3 τον Κασόνικ. Λουκαΐδης, ωραία προσποίηση του Δημάδη που τέλειωσε τη φάση με ένα παράξενο τρόπο. Ζιγούρη στον εφανδιασμό, ωραία αλλάζει κατεύθυνση, κάποιος τον σταμάτησε εκεί, πρέπει να ήταν ο Δημάδης ή ο Καζάκος. Ο Καζάκος, Λουκαΐδης, πέρασε, καλάθι όχι φάουλ, ναι. Και δύο βολές για τον Κώστα Λουκαΐδη. Έξω πρώτη. Έχασε και τη δεύτερη, rebound του Ζιγούρη. Προσιλιακός. Σε οργανωμένη επίθεση Κασόνικ, Προσιλιακός για τρεις, ίσως να βιάστηκε εδώ. Παίρνει ο Καζάκος. Πολύ καλές επιστροφές από τους Κασόνικ. Ακόμη δεν έχουν πληγωθεί από τα τρεξίματα των 99ρδων που βέβαια έχασαν 3 lay-up σχεδόν μόνοι τους. Καθάριος για τρεις στο σίδερο, ψηλά ο Κόκαλης. Ζιγούρης, Σταυρωτές, το πέρασμα και το κερδισμένο φάουλ για τις δύο βολές. Του Γιώργου Ζιγούρη. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα 2,5 λεπτά. Μέσα η πρώτη, 17-21. Δεύτερη. Ο Δημάδης στον πάγκο, ο κουρεμένος περνά στο παρκέ για πρώτη φορά απόψε. Κουρεμένος. Δημάδης. Άμενα με φάουλ από τον Ζιγούρη.
Λουκαΐδης. Καζάκος. Καλαβέντη κάνει το χατήρι. Πάνω από τον Μιχάλη Ζιγούρη που έβγαλε και την άμυνα. Γιώργος Ζιγούρης τώρα. Ωραία θα γυρίσει. Πατά γερά τον δεξιδιάδρομο. Ο Κόκαλης θα ανανεώσει. Και θα τελειώσει και τη φάση για να κερδίσει το φάουλ. Ψηλός τον Κασόνικς δίνει τη λύση σε μια επίθεση που έμοιαζε χαμένη μετά τώρα στο lay-up του Ζιγούρη. Σε όμως η πρώτη βολή. Δεύτερη μία στις 2, 17, 23. Κάτι παραπάνω από 6,5 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Οι Κασόνικ έχουν το πανοχέρι, προηγούνται από το ξεκίνημα. Προηγήθηκαν ακόμη και με 7, θυμίζω. 2-9 στα πρώτα λεπτά. High-low κατάσταση στην άλλη πλευρά. Λουκαΐδης ξαναπήρε. Τρίποντα από 45, άστοχο από τον Γιαννόπουλο. Που αστοχήκε στη συνέχεια της φάσης. Ο Ζιγούρης θα κατεβάσει. Να πιάσει τον ύπνο, την αντίπαλη άμυνα. Δεν τα καταφέρει. Ρημάδης. Στον Ζιγούρη που παίζει καλή άμυνα. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Κόκαλης μαζεύει. Βαγγέλη Ζιγούρης. Προσφυλιακός. 5 δεύτερα ακόμα. Κόκαλης, ωραία πάσα. Σιγούρης επιτίθεται στο close out. Τσουτάρει για 2 και αστοχή. Καλή επίθεση πάντως από τους Κασόνικ. Ρημάδης. Πίσω από το screen εκτελεί για 3 ο αριστερόχειρας γκάρ των 99. Στάθηκε άτυχος αυτή τη φάση. Ζιγούρης, ένας εναντίον όλων. Περισσότερη διάθεση για τρέξιμο φαίνεται να έχουν οι Kasonic Bills από τους 99ers, κόντρα στα προγνωστικά. Καλάθι, παλικαρίσιο από τον Καζάκο. Ανάσα για τους 99ers, 19-23. Πάμε σε ένα time out. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Οι Κασόνικ έχουν την κατοχή, προηγούνται και με 4 πόντους. Καρακοσταντής, Βαγγέλης Ζιγούρης, Ασημακόπουλος, Κόκαλης και Προσιλιακός. Κόκαλης από το χαμηλό post. Νικά τον Λουκαΐδη και κάνει το σκορ 19-25. Δημάτης Λουκαΐδης, Καζάκος, Καθάριος και κουρεμένος η πεντάδα στην άλλη πλευρά. Καζάκος baseline drive, καλάθι από τον Σταύρο, 21-25. Καρακοσταντής. Καλή άμυνα. Κουρεμένου. Ασημακόπουλος. 21-27. Για 2, πάμε να πατήσουμε τη γραμμή. Ο Ασημακόπουλος διαφορά στους 6. Πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας πίσω από τη γραμμή των 6.75 για τους Κασόνικ. Αν δεν κάνω λάθος μετρούν 4-5 τρίποντα στα πρώτα 16 και κάτι αγωνιστικά λεπτά. Λουκαΐδη στον πάγκο για να πάρει ανάσες στη θέση του. Ο Αργυρίου. Καρακοσταντής. Σημακόπουλος ξανά από μακριά, τώρα δεν θα ευστοχίσει. Πάρε παίχτη, πάρε παίχτη. Καζάκος.
Πιέζει ο Ζιγούρης, καλή άμυνα. Κάτσε κουρεμένος, βγάζει έξω, εκείνο ο Καθάριος που πιέζεται και αυτός. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Rebound του Ασημακόπουλου. Έχουν πάει εξαιρετικά αμυντικά η Κασόνικ. Εδώ όμως υπάρχει παράβαση για μεταφορά της μπάλας. Τελευταίο τρίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, η Κασόνικ όλα δείχνουν ότι θα πάνε στα ποδητήρια με προβάδισμα. Για να δούμε όμως, Δημάδης, Αργυρίου, Καθάριος πήρε το screen. Κλειστή άμυνα των Κασόνικ, Κακόσουτ από τον Καθάριο. Μια ακόμα επιτυχημένη άμυνα για τις μπύρες. Σμακόπουλος ρόλο οργανωτή. Ψάχνει το ένας εναντίον ενός. Η πάσα έξω για τον Καρακοσταντή. Ένα corner free χωρίς τύχη. Και ο Καθάριος που θα τρέξει. Αργυρίου αμέσως για τρεις. Η μπάλα στο σύρο και στα χέρια του Καρακοσταντή. Έχει μείνει στην άλλη πλευρά ο Κόκαλης. Η πάσα άργησε. Και έτσι έγινε το λάθος. Δημάδης. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Κασόνικ. Δημάδης, Αργυρίου, τώρα δίστασε. Καθάριος από τον κεντρικό διάδρομο. Έτοιμο καλάθι στον Καζάκο. Τρομερή δημιουργία από τον Γιάννη Καθάριο. Διακοπή για συστάσεις στις δύο ομάδες και ειδικότερα στον Βαγγέλη Ζιγούρη και τον Δημήτρη Δημάδη. Διαφορά ξανά πέσε στους τέσσερις. Αυτό το σκηνικό βλέπουμε από την αρχή σχεδόν του μάτς. Διαφορά μεταξύ τεσσάρων και έξι πόντων. Καρακοσταντής, Ιρακιέα, Κοκαλής. Ζητά την μπάλα, ωραία η λόμπα. Κόκαλης προσποιείται, Κόκαλης σκοράρει. Συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο. Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των 99ερδων που με τον Λουκαΐδη στον πάγκο δεν έχουν κάποιον να τον κοιτάξει στα μάτια. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα. Και 80 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο ημίχρονο Αργυρίου. Το λάθος και το κλέψιμο εύκολα από τον Ασημακόπουλο. Καρακοσταντής. Δεν θα βιαστούν οι Κασόνικ. Καρακοσταντής, Ασημακόπουλος, 8 δεύτερα ακόμα. Βρίσκει το διάδρομο. Ο ίδιος τον δημιουργεί για την ακρίβεια. Συνέχεια. Δεν ολοκλήρωσε τη φάση όπως θα ήθελε. 23-29. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Καθάριος. Αργυρίου. Πέναντι στον Κόκαλη. Ετοιμάζει για τρεις. Ένα στόχο σουτ, μπάλα στα χέρια του Καθάριου, δεν θα φτάσει. Κατοχή ξανά για τους Κασόνικ που ελέγχουν την κατάσταση του αγώνα. Γκόνης, το χάσε, πήρε ο Δημάδης. Καζάκος ένας μένας στον εφημιασμό, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Ίσως θα μπορούσε βέβαια να τελειώσει τη φάση. Μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα, 15 δεύτερα ακόμα.
Δημάδης. Κατάσταση Άιζο. Τρίποντο του Δημάδη, τρομερό καλάθι. 26-29 και ο Καρακοσταντής πετά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο με το κλατς τρίποντο του Δημάδη να ρίχνει τη διαφορά στους 3, 26-29. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων. Σχετικά ισορροπημένο το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Ισορροπία και στα στατιστικά. Από τους 99 έρδες ο Σταύρος ο Καζάκος είναι ήδη διψηφίος με 10 πόντους και 5 στα 8 σουτ. Στην άλλη πλευρά ο Ασημακόπουλος έχει ξεχωρίσει με 13 πόντους και 5 στα 7. 2 στα 10 τρίποντα για τους 99 έρδες, 3 στα 11 για τους Κασόνι. Ασημακόπουλος στο χαμηλό post, κλείνουν 3 παίκτες πάνω του, ο Δημάδης πάρα λίγο να κλέψει. Ο Ζιγούρης έσωσε, 8 δεύτερα ακόμα. Σκριν του Κόκαλη, με αλλαγές το αντιμετωπίζουν οι 99 έρδες, Ζιγούρης εκτός ισορροπίας το χάσε. Παίρνει ο Αργυρίου. Αργυρίου, το χάνει, rebound του Καρακοσταντή. Καρακοσταντής, Κόκαλης, Ζιγούρης, πάρα λίγο να σκοράρει με αλεούπ, θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές ο Ζιγούρης που συνηθίζει να μας προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις. Λοιπόν, με Γιώργο Ζιγούρη, Κόκαλη, Ασημακόπουλο, Προσιλιακό και Καρακοσταντή Κασονίκ. Νομίζω με αυτή την πεντάδα ξεκίνησαν και το μάτς. Μέσα από τη βολή, 26-30. Με Δημάδη, Αργυρίου, Καζάκο, Καθάριο και Γιαννόπουλο. 99-20, 26-30, 1 από το χέρι αλφάδι του Γιώργου Ζιγούρη. Γιαννόπουλο στον Δημάδη. Μάλιστα το έβαλε σπουδαίο καλάθι στο φινάλε του πρώτου μέρους. Καθάριος. Καζάκος. Έχει λήξει το 24. Πανηγυρίζουν στον πάγκο οι Κασόνικ. Καρακοσταντής, σκριν του Κόκαλη, Καρακοσταντής για δύο στο καλάθι, ωραία εκτέλεση από τον Γιώργο Καρακοσταντή, 26-33 και 0, 4 επιμέρους σερί στο πρώτο 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου για τους Κασόνικ. Δημάδης, Καθάριος έχει πάρει θέση και ζητά την μπάλα για να παίξει με τον Τζιγούρη. Καθάριος, Αργυρίου, Δημάδης για τρεις. Το χάσε ψηλά ο Κόκαλης. Ζιγούρης. Για τρεις, ίσως να βιάστηκε εδώ, παίρνει ο Δημαδής. Θα πετάξει μπροστά για τον Καθάριο, εξαιρετική πάσα. Θα γυρίσει ο Ζιγούρης, ο Καθάριος αστοχεί, ο Ζιγούρης μαζεύει. Ωραία η πάσα. Άστοχο όμως το τελείωμα του Ασημακόπουλου. Γρήγορο ρυθμός στο μάτς τώρα, πάνω κάτω δύο ομάδες. Καθάριος, Καζάκος, σκριν του Αργυρίου. Το σφύριγμα για φάουλ κερδισμένο για τους γηπεδούχους. Λούκα ήδη στο παρκέ. Ο Αργυρίου θα πάει στον πάγκο. Καζάκος, γύρω το σκριν του Λουκαΐδη, σουτάρε για δύο, το χάσε, ο Ζιγούρης στο rebound. Καρακοσταντής. Γύρω το σκριν του Κόκαλη, έτσι άρχισε το drive. Το έχει παραμένει για την ομάδα του.
6 δεύτερα ακόμα. Σημακόπουλος δείχνει την κλάση του και σε αυτή τη φάση 26-35 maximum διαφορά για τους Κασόνικ που πατούν εμφανώς καλύτερα στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Δημάδης πάρα λίγο να βάλει το καλάθι της αγωνιστικής. Ο Ζιγούρης πιέζεται και η κατοχή αλλάζει. Δημάδης παραπάνω από 3 λεπτά χωρίς καλάθι για τους 99ηδες. Ο Δημάδης το χάνει αλλά μαζεύει ο ίδιος. Έχει κάνει φάλο Κόκαλης που το παραδέχεται. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Ο Δημάδης που έχει μείνει στο παρκέ. Όλα καλά από ό,τι φαίνεται με τον Δημάδη. Τεσσάρα επίθεση. Καζάκος περνά τον Καρακοσταντή χτυπώντας το close out. Θα σκοράρει τους πρώτους πόντους για τους Northern Athens 99ers την τρίτη περίοδο 28-35. Θυμίζω κριτήριο είναι η διαφορά πόντων σε αυτή τη σειρά των δύο αγώνων. Προσιλιακός στοχή από μακριά, παίρνει ο Καθάριος. Καθάριος με φλότερ. Βάζει το Σημακόπουλου. Τώρα θα τρέξουν οι Κασόνικ με τον Ζιγούρη. Ωραία πάσα. Ας το πω όμως το φλότερ του Προσιλιακού εξ επαφής. Χαμένη ευκαιρία να ξαναπάει διαφορά στους 9. Δημάδης θέλει να συνεργαστεί με τον Λουκαΐδη, πασάρει για τον Γιαννόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια, παίρνει ο Κόκαλης. Κόκαλης που κάνει σπουδαία δουλειά σε άμυνα και rebound, βοήθησε και στην επίθεση το πρώτο ημίχρονο. Μακόπουλος στα 9 δευτερόλεπτα. Πάσα για τον Καρακοσταντή που εκτελεί από πλάγια θέση αλλά βρίσκει σίδερο. Καζάκος. Δημάδης. Το πρέπει να το βάλει. Ένα στόχο χαμένο σου. Το Καζάκος επιμένει κατά το καλάθι και επιμένω νικά. 30-35. Απαντούν οι 99ηδες με ένα μίνι σερί 4-0. Το Σιλιακός τώρα. Καρακοσταντής, μόνος στο πλάι ο Ζιγούρης, τώρα θα πάρει την μπάλα. Σημακόπουλος, Ζιγούρης για τρεις, στο σίδερο, ψηλά. Ο Κόκαλης ψηλότερα, ο Λουκαΐδης. Καθάριος, ένας εναντίον όλων, τελειώνει τη φάση προβληματικά, 32-35, γυρνούν την κατάσταση. Οι 99ηδες μειώνουν στους 3, time out από τους Κασόνικ. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κασόνικ μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, προηγήθηκαν με 9. Έκτοτε οι 99ηδες ανέβασαν κατακόρυφα την αποδοσή τους. Ένα τρίποντο πλέον χωρίς τις δύο ομάδες. Ζιγούρης θα προλάβει με υπερπροσπάθεια. Πιέζει ο Καθάριος η κατοχή για τους Κασόνικ. Γιώργος Ζιγούρης, Μιχάλης Ζιγούρης, Γκόνης Κόκαλης και Ασημακόπουλος. Μετά τον φιλοξενούμενο, Ασημακόπουλος για τρεις με ωραία καμπύλη. Κάνει έρμπολο όμως ο Κόκαλης, προσπαθεί να σώσει, δεν τα καταφέρνει. Λουκαΐδης, Καθάριος, Καζάκος, Γιαννόπουλος και κουρεμένος για τους 99ηδες της Βόρειας Αθήνας. Καθάριος. Πάσα στο κόψιμο του Καζάκου. Κλέψιμο για τους Κασόνικ. Ζιγούρης.
Ιωαννίδης θέλησε να τροφοδοτήσει χαμηλά τον Ασημακόπουλο. Παραφορά από την baseline τώρα. Κόκαλης. Βάζει έξι με το χέρι του ο Λουκαΐδης. 13 δεύτερα έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι Cassonic Beers. Ζιγούρης. Εκτός ισορροπίας. Το rebound από τον Καζάκο που θα τρέξει. Ωραία η σταυρωτή. Καζάκος. Ίσως έπρεπε να πασάρει σε πρώτο χρόνο στον Γιαννόπουλο. Μένει το 32-35. Ένα τρίλεπτο ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γκόνης απέναντι για τον Τζιγούρη. Ασημακόπουλος πέρασε από την baseline. Τζιγούρης έξτρα πάσα. Ο Γιώργος για τρεις. Αστόχησε. Πήρε ο κουρεμένος. Καζάκος μένει στον αέρα. Μπάλα δεν του κάνει το χαρτί. Γκόνης ηρεμεί το ρυθμό. Μακόπουλος να χτυπήσει το μισμάτς και τα καταφέρνει περίφημα. Έχει χτυπήσει όμως ο Καζάκος το πρόσωπο. Διακοπή. Συνέχεια στο μάτς, 32-37. Γράφει πλέον ο Φωτεινός Πίνακας. Καθάριος. Ωραία, θα περάσει από την αντίθετη πλευρά του screen για να δώσει ελεύθερο τρίποδο στον Καζάκο που εκτελεί άστοχα την περιφέρεια. Ζιγούρης, σύμφωνα στον εφενδιασμό. Ανάμεσα από δύο παίκτες δεν είχε εύκολο έργο. Θα πάει ο Καζάκος 2-2. Γιαννόπουλος, πάρτο του φωνάζουνε. Εκείνος εκτελεί, αλλά αστοχία τα 6-75. Ο Λουκαΐδης βγάζει την μπάλα εκτός. Time out. Εδώ είμαστε. Γιώργος Ζιγούρης, ο Γκόνης. Ο Ασημακόπουλος, ο Κόκαλης και ο Μιχάλης Ζιγούρης στην πετάδα των Κασόνικ που προηγούνται με 5 πόντους. Κουρεμένος Λουκαΐδης, Δημάδης, Καζάκος και Γιαννόπουλος στην άλλη πλευρά. Αμυνά overplay του Λουκαΐδη, κρατά ο Γιώργος Ζιγούρης που εκτελεί μετά από τρίπλα άστοχα. Μάχη για το rebound, ο Κόκαλης παίρνει, αλλά από τη στιγμή που σηκώθηκε θα χρεωθεί με βήματα. Έχει χτυπήσει πάλι παίκτη των 99ers. Νέα διακοπή. Λοιπόν, ο Δημάδης πήγε στον πάγκο να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Φαντάζομαι θα επιστρέψει, νομίζω δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Κάτι παραπάνω από 100 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Λουκαΐδης θέλει να βάλει μεγάλο τρίποντο και τα καταφέρνει. 35-37. Διαφορά πέφτει στους δύο. Ζιγούρης. Γιώργος Ζιγούρης θέλει να πάει στον ασμέναν. Γυρνά ωραία με reverse, αλλά αστοχή. Ο Λουκαΐδης στο rebound. Κερδίζει το foul από τον Ζιγούρη. Είναι το τρίτο μαδικό των Cassonic Beers. Μόλις ένα foul έχουν οι 99ers. Το μάτς παραμένει κλειστό. Κάθε φορά που οι Cassonic προηγούνται με διαφορές κοντά στους 10 πόντους, οι 99ers βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν. Δεν έχουν περάσει μπροστά σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Κουρεμένος. Θα το κάνουν βέβαια τώρα αν ευστοχήσουν και πάλι για τρεις. Πάλι χαμηλά, το κερδίζει ο Καζάκος. Τέταρτο ομαδικό των Cassonic. Καζάκος ξανά με τον Λουκαΐδη θα συνεργαστεί. Καζάκος, Γιαννόπουλος για τρεις. Το βάλε μπροστά οι 99ers. 38-37 και το μάτς παίρνει φωτιά. Ζιγούρης. Για 30 αγωνιστικά λεπτά οι Cassonic είχαν το πάνω χέρι και το προβάδισμα. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα που το απόλεσαν. Ζιγούρης αστοχή. Ο Γιαννόπουλος μαζεύει και θα τρέξει. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Μένει το 38-37. Μικρή απόκριση στα δύο χρονόμετρα. 20 δεύτερα για τους Cassonic.
Σιμακόπουλος, καλή άμυνα του Καζάκου, κρατά ο Σιμακόπουλος. Σταυρωτές και το φάουλ είχαν να δώσουν, σωστό φάουλ είναι αυτό, τον Καζάκο. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του. Ο χρονόμετρος σταματά στα 11 δεύτερα και ο Προσιλιακός περνά στο μάτς για την επίθεση, για την καθιστάντα στον Γκόνη. Σιμακόπουλος, Προσιλιακός. Εκτελεί για 3 μετά από τρίπλα, δεν ήταν καλό. Χρονόμετρο σταματά στα 2,7. Κουρεμένος πετά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Παρά ήταν δυνατό το σουτ. 38-37, λήξη της τρίτης περίοδου. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά. Στο κλεισό της ΑΕΚ ανάμεσα στους 99ηδες και τους Kasonic Beers. Θυμίζω play-off ανόδου για την D2. Καζάκος περνά εντυπωσιακά, το φάουλ του κόκαλη. Βολές για τον Καζάκο. Καζάκος κουρεμένος, Λουκαίδης, Γιαννόπουλος και Καθάριος από τη μία πλευρά. Γιώργος Ζιγούρης, Καρακοσταντής, Κόκαλης, Προσιλιακός και Ασημακόπουλος από την άλλη. Ψυχία στα Λιώσια, μέσα η πρώτη βολή, 39-37. Νομίζω το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στις 14-5. Μέσα και η δεύτερη από τον Καζάκο, συν 3 για πρώτη φορά για τους 99ηδες που πήραν κεφάλι στο σκορ στη λήξη της τρίτης περίοδου. Καρακοσταντής θέλησε να τροφοδοτήσει στο κόψιμο του κόκαλη. Δεν βγήκε η φάση για τους Kasonic. Το momentum μοιάζει να είναι με τους 99ηδες αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει παράταση. Παράταση θα υπάρξει μόνο στο δεύτερο μάτς αν για παράδειγμα οι 99ηδες επικρατήσουν σήμερα με 3 πόντους και οι Kasonic επικρατήσουν στο δεύτερο μάτς επίσης με 3 πόντους. 42-37 με ωραίο καλάθι του Λουκαίδη. Και η πλάστικα γέρνει κι άλλο υπέρ των 99ηδων. Οι Kasonic καλούνται να βγάλουν αντίδραση τώρα. Δεν μπόρεσε ο Ασημακόπουλος που γύρισε ωραία προς το καλάθι αλλά στόχισε. Ο Γιαννόπουλος στον Καζάκο. Οι 99ηδες φορτσάρουν την κατάλληλη στιγμή και κερδίζουν νέο φάουλ τώρα. Ο Δημάδης επιστρέφει στο μάτς αντικαθιστώντας τον Γιαννόπουλο. Μάδης. Και το σκριν του Λουκαίδη είχε χρόνο για να ζυγίσει καλά αυτό το σουτ και να χαλάσει το διχτάκι. 44-37 και το σερί των 99ηδων συνεχίζεται. Βρέθηκαν πίσω με 9 σε κάποια φάση στην τρίτη περίοδο. Εδώ κλέβουν κι άλλη μπάλα με τον Κουρεμένο που θα φύγει σύμφωνα στον εφνιδιασμό των κατά 2 και ο Κόκαλης η πάσα για τον Δημάδη που αστοχεί. Βγάζει την άμυνα, ο Κόκαλης γραπώνει και το rebound. Βρέθηκαν πίσω με 25-34 αν θυμάμαι καλά. Έκτοτε μόλις 3 πόντους έχουν βάλει οι Kasonic. Απλό screen στην κορυφή για τον Καρακοσταντή που ταλαιπωρείται και από την πιεστική άμυνα του Κουρεμένου. Ο Λουκαίδης παίρνει το rebound και ο Δημάδης τώρα θα περιμένει και τους συμπαίκτες του για οργανωμένη επίθεση φαντάζομαι. Ωραία πάσα για τον Λουκαίδη από τον Καθάριο που κόβει για να ξαναπάρει. Παίρνει όμως ο Ασημακόπουλος. Ασημακόπουλος απέναντι στον Δημάδη. Κλείστηκε, έβγαλε έξω. Προσιλιακός για 3. Στο σίδερο, rebound του Δημάδη. 7,5 λεπτά για το φινάλε.
στο συν 7, οι 99ers συν 9, με τον Καθάριο να σκοράρει και πάλι 46-37. Time out από τους Kasonic Bears. Συνέχεια στο μάτς. Ασημακόπουλος, Καρακοσταντής, Γκόνης, Κόκαλης και Γιώργος Ζιγούρης για τους Kasonic. Κουρεμένος Δημάδης, Λουκαΐδης, ο Καθάριος και ο Καζάκος. Καλάθι από τον Κόκαλη που σπάει το ρόδι. 46-39 ανάσα για τους Kasonic Bears που είχαν ώρα να σκοράρουν. Βρίσκουν τη λύση και μειώνουν στους 7. Δημάδης στον Καζάκο. Από την απόδοση αυτών των δύο θα εξαρτηθούν πολλά για τους 99ers στην σειρά. Πάσα του Σιγούρη για τον Γκόνη, τρομερό καλάθι στον εφανδιασμό που δικαίως πανηγυρίζεται έξαλλα από όλη την ομάδα των Kasonic Bears. Αποδειγματικός εφανδιασμός. Ο Γκόνης πήρε το maximum. Ο Ζιγούρης χρεώθηκε την assist, διαφορά έπεσε στους 5. Για να δούμε αν θα πέσει και στους 4. Στόχισε ο Γκόνης, 46-41. 6-40 για το φινάλε. Καθάριος. Πιέζει ο Ζιγούρης, Καθάριος. Δημάδης. Λουκαΐδης. Το δευτερόλεπτο ακόμα. Καθάριος δίστασε να εκτελέσει για 3. Προσπαθεί να πάει κοντά στο καλάθι. Και η κλειστή άμυνα των Kasonic θα τον αναγκάσει σε βήματα και συγκεκριμένα ο Γιώργος Ζιγούρης. Καρακοσταντής. Για να δούμε. Πέρασε ο Καρακοσταντής. Δεν πέτυχε το καλάθι. Μάχη για το rebound. Τρέχει και μαζεύει ο Καθάριος. Ωραία σκαστή πάσα για τον Καζάκο. Έρχεται και ο Δημάδης από τον αριστερό διάδρομο. Τον κόβει ο Γκόνης ψηλά. Τρομερή τάπα. Βγάζει την μπάλα εκτός συνέχεια, αλλά ήταν σπουδαία η άμυνα που έβγαλε ο Κώστας Γκόνης. Καζάκος. Έξι λεπτά ακόμα, νομίζω όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά πλέον. Δημάδης υποπίεση για 3. Ο Χριστός και η Παναγία, τι βάζει ο Δημάδης. Έβαλε ένα παρόμοιο στη λήξη της τρίτης περιόδου. Εδώ ο Γκόνης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κρεμασμένος πάνω του. Ο Δημάδης βρήκε τον τρόπο να βάλει ένα μεγάλο τρίποντο. 49-41, ο Ασημακόπουλος για την απάντηση κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Πρώτο φάουλ των 99ers στην τελευταία περίοδο. 2 έχουν οι Kasonic. Κουριεμένος στον πάγκο, επιστρέφει ο Γιαννόπουλος στο μάτς. Τέσσερα πρώτη, 49-42. Μεγάλο rebound του Ζιγούρη. Μπάλα του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί. Ζευγάρι βολών και για εκείνον. Άστοχος στην πρώτη βολή. Και τη δεύτερη και άλλο επιθετικό rebound όμως από τον Ασημακόπουλο. Δεν προσέχουν οι 99ers και δίνουν συνεχόμενες ευκαιρίες στους Kasonic να ψαλιδίσουν τη διαφορά. Καρακοσταντής με αυτοπεποίθηση για 3, το χάσε. Η μπάλα εκτός από τα χέρια του Ασημακόπουλου, ο οποίος πάτησε τη γραμμή για την ακρίβεια. 5-20 για το φινάλε, 49-42. Δημάδης. Καθάριος μαγαρίστηκε προσωρινά και πήρε. Κόβει ο Λουκαΐδης από τη weak side και εκτελεί με το δεξί άστοχο. Καθαρίζει για τον Γιώργο Ζιγούρη. Φάουλ του Καθάριου χαμηλά. Φάουλ που είναι το τέταρτο.
για τους 99ers. Δεν έχουν άλλο να δώσουν. Μόλις δύο φάουλ έχουν οι Κασόνικ. Σημακόπουλος, ενώ την μπάλα χαμηλά στον Κόκαλη. Σημακόπουλος πατώντας τη γραμμή, αστοχή, αλλά ανενόχλητα θα μαζέψει ο ίδιος και θα πάει μέχρι μέσα για να αστοχήσει. Κόκαλης σε δεύτερο χρόνο, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Θοδωρής Κόκαλης δίνει και πάλι τη λύση, διαφορά πέφτει στους 5. Τα επιθετικά rebound των Κασόνικ τους έχουν επιτρέψει να μειώσουν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά. Έμεσο τρίποντο του Κόκαλη, 49-45. Καθάριος. Πιέζουν οι Κασόνικ. Καζάκος. Σταυρωτή, περνά από τον Καρακοσταντή και εκτελεί μπροστά στο υψωμένο χέρι του Κόκαλη. 51-45, μεγάλο γαλάφι. Σιγούρης. Βάλα στον Κόκαλη. Προσποιήθηκε ότι θα την ξαναδώσει με χαντόφ, πήγε μέχρι μέσα, αλλά αστόχησε ο Λουκαΐδης. Κερδίζει φάουλ. Τρίτο ομαδικό των Κασόνικ. Και είναι η ώρα του Προσιλιακού να επιστρέψει. Ο Γκόνης θα πάει στον πάγκο. Δημάδης. Καθάριος. Πέναντι στον Γιώργο Ζιγούρη που πιέζει. Και με τη βοήθεια του Προσιλιακού κλέβει. Σμακόπουλος που γυρίσει οι 99ers, περνά ο Σμακόπουλος χωρίς κανένα πρόβλημα και σκοράρει. 51-47. Τώρα Γιαννόπουλος. 3-20 για το φινάλε. Το σίγουρο είναι ότι η πρόκριση θα κριθεί στο δεύτερο μάτς. Είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποια ομάδα να κερδίσει με διαφορά. Διαφορά στους 4. Λουκαΐδης θέλει να επιτεθεί απέναντι στον Κόκαλη. Έκλεισε και δεύτερος παίκτης πάνω του. Καζάκος γυρνά με το δεξί. Το χάνει, rebound του Κόκαλη. Ασημακόπουλος. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Ζιγούρη. Ευκαιρία για τους 99ers να διευρύνουν αυτό το μικρό προβάδισμα που έχουν πλέον. Νομίζω και οι δύο ομάδες προηγήθηκαν με 9 πόντους. Δημάδης για 3. Αστοχή ψηλά ο Κόκαλης. Ζιγούρης. Σετ επίθεση. Καρακοσταντής. Προσιλιακός. Καρακοσταντής διστάζει. Κόπουλος στον Ασμέναν, πάσα στο πλάι, Ζιγούρης αστόχησε, ψηλά ο Καζάκος. Παραμένει το 51-47, όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Στα εναπομείναντα 2 και 16 της αναμέτρησης. Καζάκος από το σκριν του Λουκαΐδη. Πέρασε, νίκησε και τον Κόκαλη, νέο καλάθι του Καζάκου, 53-47. Πίσω. Καρακοσταντής. Δεν θα απαντήσει μέσω 3 πόντων. Καθάριος. Τώρα δεν έχουν λόγο να βιάζονται οι 99ers, έχουν μια καλή διαφορά 6 πόντων. Και νομίζω ότι είναι προτιμότερο να την υπερασπιστούν παρά να ρισκάρουν. Καζάκος. Καθάριος για το συν 9. Το έφτασε. Το rebound από τον Ζιγούρη. Και 2 εναντίον 1 στον εφενδιασμό. Προσποιείται ότι θα πασάρει, αλλά τελειώνει άστοχα τη φάση. Καζάκος
Έχουν το πάνω χέρι οι 99ηδες που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα φύγουν με τη νίκη από το παρκέ των Άνω Λιωσίων. Το σημαντικό όμως είναι η διαφορά. Σμακόπουλος, Καρακοσταντής, ούτε τώρα το τρίποντο, Λουκαΐδης το rebound, Δημάδης, με σύνεση δεν θα πάει στον εφηδιασμό και στο 1-1-2-3 ουσιαστικά. Σύμμαχος το ρολόι τώρα για τους 99ηδες, Καζάκος, 5 δεύτερα ακόμα. Καζάκος εκτελεί στη λήξη, βρίσκει σίδερο ψηλά ο Κόκαλης που μαζεύει ένα ακόμη rebound. 53-47. Προσιλιακός έχει κερδίσει το φάουλ από τον Καζάκο. Time out. 31,2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου αγώνα της σειράς ανάμεσα σε 99ηδες και Kasonic Beers. Το σκορ είναι 53-47 και ο Προσφυλιακός έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά. Χάνει όμως την πρώτη βολή. Προσφυλιακός, Κόκαλης, Γκόνης, Γιώργος Ζιγούρης και Ασημακόπουλος. Πετάδα τον Kasonic. Μέσα η δεύτερη, 53-48. Έχουν μείνει ψηλά για να πιέσουν οι Kasonic. Περνούν το κέντρο χωρίς πρόβλημα, οι 99ηδες, Λουκαΐδης σταμάτησε την τρίπλα, έπεσαν δύο πάνω του, κράτησε, λάθος όμως. Κλέψιμο του Ασημακόπουλου, Ζιγούρης για τρεις, το χάσε, παίρνει ο Καθάριος, 12 δεύτερα ακόμα. Καθάριος, αν σκοράρουν οι 99ηδες παίρνουν σημαντικότερο πλεονέκτημα, παίρνει ο Ζιγούρης στα 5 δευτερόλεπτα, θα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. 53-50 την κρίσιμη ώρα φωνάζει παρόν ο Γιώργος ο Ζιγούρης και βάζει ένα καλάθι που ενδεχομένως να παίξει καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Η διαφορά πέφτει στους 3 πόντους και μια συμπληρωματική βολή για τον ηγέτη των Kasonic, που η αλήθεια είναι ότι μετά το πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν αυτός που μας έχει συνηθίσει. Την κρίσιμη ώρα όμως έδειξε την κλάση του και πέτυχε το goal foul στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα θα βάλει και τη βολή, 53-51. Ο Καθάριος θα πετάξει την μπάλα, λήξη της αναμέτρησης, 53-51. Ουσιαστικά τίποτα δεν τελείωσε σήμερα, όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό, στο δεύτερο μάτι σειράς στις 14-5, σε 4 μέρες από σήμερα. Εκεί όπου οι 99ηδες θα κληθούν να υπερασπιστούν την διαφορά των 2 πόντων, που νομίζω ότι πολύ μικρή σημασία έχει. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.